πρώτο βραβείο απονέμεται στο τραγούδι «Ξένο ρούχο». Το σημερινό «Η Θράκη» φιλοξενώ έναν φίλο από τα παλιά, τον στιχουργό Χρήστο Σταυρακούδη. Γεια σας. Χρήστο, καλώς ήρθες μετά από 4 περίπου χρόνια. Μετά από περίπου 4 χρόνια, ναι. Και μετά από το 2005, έτσι. Το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, τη μεγάλη σας νίκη. Αλλά δεν θα μιλάμε μόνο για νίκες. Το 2005 έμεινε πίσω μας. Έτσι έγινε εδώ. Έγινε, τέλειωσε. Τώρα πάμε για άλλα. Ναι, και μετά το φεστιβάλ τι, Χρήστο? Μετά το φεστιβάλ του 2005, εγρήγορση. Ανησυχία και αγωνία για να κάνουμε κι άλλα καινούργια πράγματα. 3 νέα άλμπουμ με την υπογραφή σου. Υπερβολικό ακούγεται, κάποια κομμάτια μου. Να τα αναφέρουμε. Μια συνεργασία με τη Μαριό. Με τη Μαριό, την οποία εκτιμώ πολύ και το ξέρεις πολύ καλά που είσαι εσύ. Όμως και αυτή επίσης. Και μου έκανε τη μεγάλη, μεγάλη τιμή να μου πει ένα κομμάτι στην τελευταία της διαδρομή. Το φοβάμαι. Ακόμη ένα άλμπουμ με τον Γιάννη Καραλή. Από τους Σπύρα Σπύρα. Και με την αμέριστη βοήθεια του Κραουνάκη. Του για μεγάλη μου τιμή πάλι. Έκανε όλη την παραγωγή, την προσπάθεια και είπε και το CD «Ξένο ρούχο». Ένα πράγμα που με εξέπληξε πάρα πολύ ευχάριστα. Και αυτό. Και αυτό πάλι σε συνεργασία αυτό με τον Δημήτρη Λίβανο. Συνεργασία πάντα με τον Δημήτρη Λίβανο. Ναι. Για αυτόν τον καιρό κάνεις μια προσπάθεια να βγεις και στο ροκ, αν δεν απατώμε. Το λαϊκό τραγούδι και το ροκ είναι μία ανάσα κοντά. Απλώς κάνω μία απόπειρα να μπω και σε άλλα πράγματα. Σε πιο νεανικά κοινά, όπως θα έλεγαν κάποιοι στην τηλεόραση. Αυτό μόνο. Κάνω μία απόπειρα με ένα πολύ καλό παιδί τώρα από την Αθήνα, τον κύριο Ξυξάρη. Και ελπίζω να κάνουμε ωραία πράγματα. Θα δούμε. Στην πορεία. Κάτι γίνεται και με τη μεγάλη σου αγάπη, το Φεστιβάλ Κέρκυρας. Φεστιβάλ Τραγουδιού Κέρκυρας. Φεστιβάλ Κέρκυρας. Που είσαι Πολυνίκης. Πολυνίκης, πρωτοπήγα το 2002 σε ένα διαγωνισμό ποίησης. Αυτός ίσως ήταν και ο έτσι, πρώτος διαγωνισμός που πήγα σε ό,τι έχει σχέση με τη μουσική και με το στίχο.
και πάντα είναι μια ιδιαίτερη αγάπη η Κέρκυρα και οι διαγωνισμοί που γίνονται ενίοτε στην Κέρκυρα. Εφέτος είναι ένας διαγωνισμός στη 1 Αυγούστου, ο οποίος είναι πανελλήνιος διαγωνισμός εντέχνου ελληνικού παύλα λαϊκού τραγουδιού. Και είναι αφιερωμένη. Και είναι αφιερωμένη όλη η εκδήλωση στην Κέρκυρα στο μεγάλο μας ποιητή Γιάννη Ρίτσο. Και εσύ, Χρήστο, αυτή τη φορά σε διαφορετικό ρόλο. Σε διαφορετικό ρόλο μου κάνανε την πρόταση και τη μεγάλη τιμή αυτή τη φορά να είμαι στην Κρητική Επιτροπή. Μαζί με άλλα ονόματα πολύ μεγάλα και σπουδαία του χώρου και το θεωρώ πολύ μεγάλη ευθύνη αλλά και πολύ μεγάλη τιμή από μέρος της. Βλέπουμε πολλές επιτυχίες της περιοχής μας και στο θεσμό που συμμετείχατε εσείς και πήρατε την πρώτη θέση όπως το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλους διαγωνισμούς να διακρίνονται παιδιά από την Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει πολύ υλικό αλλά είναι μη ανιχνεύσιμο. Δημιουργούν σε υπόγειες διαδρομές. Υπάρχει πολλής κόσμος εδώ που ασχολείται και με το στίχο και με το τραγούδι και με την ερμηνεία και με όλα. Απλώς ποτέ δεν κάνανε κάποιοι τον κόπο, είτε είναι η Δημοτική Αρχή, είτε είναι η Νομαρχιακή Αρχή, είτε είναι κάποιοι άλλοι, να ανιχνεύσουν αυτό το υλικό και να το αξιοποιήσουν. Εγώ δηλαδή αν ήμουν αυτό θα έκανα. Οπότε θέλουν όλα αυτά τα παιδιά ευκαιρίες. Ευκαιρίες όπως στην Κέρκυρα, όπως με εμάς, με τη Θεσσαλονίκη, έτσι μόνο. Θα πρότεινες δηλαδή να γίνεται και εδώ ένας διαγωνισμός τραγουδιού. Εγώ το έχω προτείνει αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τραγούδια της Αλεξανδρούπολης, του Φάρου θα λέγεται η εκδήλωση και θα γίνεται κάθε χρόνο στην Αλεξανδρούπολη. Θα είναι ένας πανελλήνιος διαγωνισμός. Γιατί όχι. Γιατί είναι στην Κέρκυρα, γιατί είναι στα Τρίκαλα με τα Τσιτσάνια, γιατί όχι εδώ. Που έχουμε και την υποδομή, έχουμε μια πολύ όμορφη πόλη, έχουμε μια πόλη με ιστορία, με πιάνα κάποτε κτλ. Γιατί να μην κάνουμε κάτι γύρω από τον πολιτισμό που να έχει τον χαρακτήρα ενός λαϊκού θεσμού. Όχι πια ατζεντισμός. Το να φέρεις κάποιον καλλιτέχνη είναι καλό για την πόλη. Θα τον ακούσουμε στο τύπο θέατρο, αλλά δεν είναι πολιτισμός αυτό. Αυτό είναι καλό για τον πολίτη που δεν μπορεί να πάει να τον ακούσει στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αλλά πολιτισμός είναι άλλα πράγματα. Είναι δημιουργία. Δημιουργία στον τόπο σου. Ανίχνευση του υλικού, αξιοποίησή του. Αυτό πιστεύω εγώ. Χρήστο, και λίγο πριν κλείσουμε, θα ήθελα να επιχειρήσω κάτι για πρώτη φορά. Θα σου πω 5 λέξεις και θα ήθελα να μου πεις τη σημασία για σένα μονολεκτικά. Ωραία. Αγάπη. Αγάπη. Τα πάντα. Θεός. Ελπίδα. Φιλία. Πόνος. Ζωή. Όμορφη. Έρωτας. Όμορφος πόνος. Ήταν δύο λέξεις, αλλά θα σου το συγχωρήσω. Θα μου το συγχωρέσεις γιατί με μία λέξη τον έρωτα. Χρήστος, ευχαριστώ πάρα εγώ, πολύ. Ευχαριστώ πολύ Τάσο και να είσαι πάντα καλά και να κάνεις εκπομπές όμορφες.